Εδώ είμαστε και σήμερα για ένα ακόμα βίντεο εδώ στο κανάλι Phantom Duck και σήμερα έχουμε 10 Μαΐου του 2023 και έχουμε ένα ακόμα βίντεο αναβάθμισης. Είναι το βίντεο αναβάθμισης νούμερο 8, όπου θα σου εξηγήσω και θα σου δείξω πώς να τοποθετήσεις ψυγείο λαδιού, δηλαδή ένα ψυγείο λαδιού που θα ψύγεται το λάδι με αέρα, αφού σιγά σιγά αναβαθμίζουμε το μηχανάκι, όχι το δικό μου συγκεκριμένα, αλλά όλα αυτά τα βίντεο αναβαθμίσεων που σου δείχνω, που σου έχω δείξει μέχρι τώρα 7, πώς να αναβαθμίσεις το δικό σου μαλαγκούτι αν θέλεις, θα αρχίσει να του αυξάνει την υποδύναμη και έτσι και η θερμοκρασία του λαδιού θα ανεβαίνει, οπότε λογικά είναι το επόμενο βήμα, όπως το φαίνει προφανές και η λογική θα είναι πια να χρειαστείς και ένα ψυγείο λαδιού αφού θα ζεσταίνεται η θερμοκρασία του λαδιού. Οπότε πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τοποθετήσουμε, πώς γίνεται να βάλουμε ένα ψυγείο λαδιού. Έχω εδώ πάνω στο ποδήλατο του U, σε έναν από τους 3 U's, τη λίστα, για να μην τα ξεχάσω, τα 7 βίντεο αναβάθμισης που έχω κάνει ως τώρα, όπου το πρώτο είναι που σου έδειξα πώς να αλλάξεις το back που είναι εδώ μέσα, έτσι, το επεισόδιο νούμερο 1, και από το back με 2 τρύπες να βάλεις με 4 για να ψεκάζει πιο πολύ καύσιμο, όπου ήταν το βίντεο 1 σε part 1 και part 2, όπου το part 2 ήταν μετά πώς να ενώσουμε το laptop πάνω στο μηχανάκι και να ρυθμίσουμε μετά τη ροή καυσίμου και πώς να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα στο laptop. Μετά το επεισόδιο 2 ήταν που σου έδειξα εδώ να ανοίξεις το καπάκι και να αλλάξεις 4 λατήρια στο συμπλέχτη για να είναι πιο σκληρά τα λατήρια, ώστε να δίνουν πιο πολύ ροπή και να αυξάνονται οι στροφές πιο γρήγορα στον κινητήρα. Και το νούμερο 3 ήταν που σου είπα να βάλεις εδώ μια ανακουφιστική βαλβίδα λαδιού, γιατί όσο θα ζεσταίνεται το λάδι πιο πολύ, αφού αρχίζουν να ανεβαίνουν οι υποδυνάμεις, θα χρειάζεται και πιο γρήγορη εξαέρωση. Ενώ κανονικά έχει δικό του σωληνάκι, νομίζω, από κάτω που βγάζουν τις αναθυμιάσεις από το κάρτερ. Αν δεις εδώ από κάτω, να το, αυτό εδώ πρέπει να είναι, ή μπορεί και να μην είναι, αλλά έχει και εκεί ένα σωληνάκι που πιστεύω ότι αυτό είναι. Αν δεν είναι, γράψτε στα σχόλια. Κάτι υπάρχει εκεί πάντως και ίσως και να μην χρειάζεται αυτή την ακουφιστική βαλβίδα, αλλά καλό είναι να μπει και αυτό. Μετά το τέταρτο βίντεο ήταν που σου έδειξα πώς να αλλάξεις τις ζάντες και να βάλεις πιο λεπτές για να είναι πιο ελαφριές, για να τρέχει πιο γρήγορα, και να τις βάλεις με ακτίνες μπροστά και πίσω. Μετά το πέμπτο βίντεο ήταν που σου έδειξα πώς να αλλάξεις την αντλία καυσίμου και να βάλεις από μεγαλύτερο μηχανάκι, ώστε να παρέχει πιο πολύ καύσιμο, να βάλεις μια αντλία καυσίμου από Honda GTR 150. Αυτό ήταν το βίντεο 5. Σύμφωνα με τη λίστα μου, το βίντεο 6 ήταν μετά που σου έδειξα το kit, πώς να αλλάξεις δηλαδή μόνο το κύλινδρο και το έμβολο, κυλινδρινοπίστολο δηλαδή, και να βάλεις 150 κυβικά, ενώ αυτό είναι 125. Και μετά το 7ο βίντεο ήταν, όπως λέει εδώ, για να μην τα ξεχνάω και εγώ που τα φτιάχνω εγώ ήδη στο κανάλι, ήταν πώς να βγάλεις όλο το σώμα το fuel injection, να καταργήσεις το fuel injection και να βάλεις καρμπιρατέρ 30 χιλιοστών, ώστε έτσι να παρακάμψεις όλα τα όρια καυσίμου που υπάρχει από την ECU, από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου, και να πετάξεις πραγματικά το μαλαγκούτι σε άλλο επίπεδο. Και ίσως το καρμπιρατέρ 30 χιλιοστών να είναι πολύ, γιατί το βίντεο που έδειχνα ήταν για 150 κυβικά μηχανά, και αυτό που είναι 125 μπορεί να θέλει και λίγο μικρότερο καρμπιρατέρ. Και έτσι, αν αρχίσεις να κάνεις σιγά σιγά όλα αυτά που σου δείχνω, εγώ δεν πω και να τα κάνω βέβαια, γιατί εξηγώ στην περιγραφή αυτού του βίντεο και στα σχόλια του βίντεο, αλλά και στη γενική καρτέλα πληροφορίας του καναλιού, όπου τα έχω εδώ γράψει και στο χαρτί και θα σας δείξω, που λέει σχετικά με τη σειρά αναβαθμίσεις, ότι δείχνω τρόπους πώς να αναβαθμίσουμε το μαλαγκούτι, που τις πληροφορίες τις βρίσκω από το διαδίκτυο χωρίς να τις έχω εφαρμόσει και δεν μπορώ να εγγυηθώ για αυτές. Και έτσι η τελική απόφαση, αν κάποιος θα κάνει κάτι από αυτά που δείχνω στο μηχανάκι του, είναι δική του απόφαση και ευθύνη. Και ο στόχος του καναλιού είναι να φτιαχτεί μια βάση πληροφοριών για κατόχους μαλαγκούτι, ένα εργαλείο που να μπορούν να χρησιμοποιούν. Εγώ δεν θα εφαρμόσω κάτι από αυτά, αφού θα το κρατήσω για πάντα το μηχανάκι, πιστεύω, αλλά θα συνεχίσω πάντα να δημιουργώ τέτοια βίντεο, με επιφύλαξη θα τα δείχνω και με επιφύλαξη να τα εφαρμόζετε. Οπότε λοιπόν, αν κάποιος τα βάζει όλα αυτά που δείχνω σιγά σιγά με δική του ευθύνη και θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία λαδιού, οπότε θα χρειαστεί και ένα ψυγείο λαδιού. Όπου σήμερα λοιπόν είναι επιτέλους, τώρα θα το πω στη λίστα μετά τα 7 επεισόδια που έχω κάνει ήδη τώρα. Το επεισόδιο 8 λοιπόν είναι πώς να τοποθετήσεις ένα ψυγείο λαδιού στη μοτοσυκλέτα
Μαλαγκούτι Spectre 125GP. Γιατί εγώ, όπως είπαμε, δεν πρόκειται να εφαρμόσω αυτά. Τα μόνα που εφάρμοσα και τελείωσα και ήδη τα έχω εφαρμόσει ήταν η εξάτμιση, όπου την έχετε δει σε βίντεο, ήταν το φίλτρο αέρα και ένα γρανάζι μεγαλύτερο, ένα γρανάζι μικρότερο δύο δόντια που έβαλα πίσω. Αυτά τα τρία. Με αυτά τα τρία μόνο αύξησα λίγο τις επιδόσεις της μηχανής και εγώ δεν θέλω κάτι παραπάνω, γιατί απλά θέλω για ταξίδια μακρινά. Και έτσι πραγματικά λίγο μάκρινα, δηλαδή το κυβότιο ταχυτήτων, τη σχέση των ταχυτήτων, ρουφάει πιο πολύ αέρα και η εξαγωγή των καυσίμων που βγαίνει λίγο πιο άνετα και πιο όμορφο και πιο ελαφρύ και πιο ωραίος ήχος. Με αυτά είμαι κομπλέ, δεν θέλω κάτι άλλο. Εγώ τα άλλα τα δείχνω σαν συμβουλευτικά και ιδέες, απλά δείχνω στο κανάλι. Λοιπόν, και για να μην λέω άλλα λόγια, να σας πω ποιο είναι και το μέλλον, το επόμενο δηλαδή υλικό που θα βάλω στο playlist, όπου είναι με τις αναβαθμίσεις. Έχω δηλαδή στο άμεσο μέλλον, σήμερα κάνω το ψυγείο λαδιού το βίντεο, και στο άμεσο μέλλον έχω να σας δείξω και ψυγείο νερού, πώς θα μπει ψυγείο νερού στο Μαλαγκούτι Spectre 125GP. Είναι δηλαδή το μέλλον όπου έρχεται τα μελλοντικά βίντεο στο κανάλι στη σειρά αναβαθμίσεις. Και επίσης, δηλαδή μπορεί να είναι η αναβάθμιση νούμερο 9, όποτε γίνει, θα είναι για ψυγείο νερού, και αναβάθμιση 10 θα είναι πώς θα μπορούμε να προεκτείνουμε λίγο το ψαλίδι, να βάλουμε προεκτάσεις και να γίνει λίγο πιο μακρύ, για να γίνει σαν dragster. Θα πρέπει να βρω υλικό στο ίντερνετ για να κάνω και την επόμενη παρουσίαση αναβάθμιση, στο βίντεο 9, όπως σας είπα, που είναι το ψυγείο νερού, και μετά αυτές οι προεκτάσεις στο ψαλίδι. Γιατί τώρα στο άμεσο μέλλον, μέχρι ένα μήνα από τώρα, σήμερα έχουμε 10 Μαΐου του 2023, μέχρι δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, μέχρι και 16 Ιουνίου του 2023, θα βλέπετε μόνο βίντεο αναβαθμίσεων. Δεν πρόκειται να με δείτε να ανέβω στο μηχανάκι και να κάνω κάποιο μοτοβλόγγ ή κάποιο ταξίδι, γιατί έχω πρόβλημα με το πόδι μου, το δεξιό πόδι. Και σήμερα που έχουμε 10 Μαΐου του 2023, την Τρίτη μεθαύριο, 16 Μαΐου, σημειώσει την ημέρα, 16 Μαΐου θα κάνω χειρουργείο στη μέση. Οπότε θα χειρουργηθώ, γιατί έχω κύλι στη μέση και θα μου απαγορεύεται να οδηγήσω το μηχανάκι για ένα μήνα ακριβώς. Δηλαδή από 16 Μαΐου μέχρι 16 Ιουνίου του 2023 θα είμαι στο σπίτι με ράματα για 15 μέρες, μετά θα βγάλω και τα ράματα, αλλά 16 Ιουνίου, σε ένα μήνα από τώρα δηλαδή, θα είμαι πάλι ελεύθερος 100% όπως τώρα και υγιέστατος, για να μπορώ να ξαναοδηγήσω το μηχανάκι και να πηγαίνουμε και μπάνιο στις θάλασσες και να κάνουμε ταξίδια και μοτοβλοκ και να βλέπετε δηλαδή περιεχόμενο που θα ανήκει στο playlist, στην κατηγορία που λέει μοτοταξιδιωτικές ταινίες, μοτοταξίδια με το μηχανάκι ή μοτοβλοκς ή μοτοβόλτες, σε ένα από τα τρία. Δηλαδή ζωντανά βίντεο, όχι ζωντανά live, εννοώ vlogs, που θα με βλέπετε ταξίδια πόσο, δηλαδή τύπου στο Ξυλόκαστρο που πήγαμε ή που πήγαμε πάνω στην ορεινή Αχαΐα, που να με βλέπετε με το μηχανάκι να οδηγάω, να κάνω vlog, να πάω στην Πάτρα, να ψωνίσω ένα κόμμα που θέλω να βάλω στο μηχανάκι και τελευταίου τις κόκκινες λωρίδες εδώ, όπου το έχω ανακοινώσει και στο Instagram και στο TikTok. Αλλά τώρα, αφού πάω να κάνω χειρουργείο στη μέση, δεν θα βάλουμε τέτοια βίντεο στο κανάλι μέχρι 16 Ιουνίου, απλά θα είναι βίντεο αναβαθμίσεων που γίνονται από τον υπολογιστή μου και με επεξεργασία βίντεο. Όπως είπαμε σήμερα λοιπόν, για να μην λέμε άλλα λόγια, το ψυγείο του λαδιού σήμερα το βίντεο, αναβάθμιση νούμερο 8, νούμερο 9 μάλλον το ψυγείο νερού μετά και νούμερο 10 πώς θα προεκτείνουμε το ψαλίδι. Και με αυτά τα τρία βίντεο θα έχει περάσει ένας μήνας, θα έχει έρθει 16 Ιουνίου που θα έχω γίνει καλά εγώ και από το χειρουργείο από τη μέση και θα ξανακαβαλήσω το μηχανάκι. Και τότε θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε βίντεο σε άλλες κατηγορίες, playlist, όπως είναι τα μοτοταξιδιωτικά βίντεο, οι μοτοβόλτες και τα μοτοβλοκ. Τώρα δεν έχω μαζί το κλειδί, αλλά να σου δείξω, έχω μόνο 820 χιλιόμετρα και μέχρι 16 Ιουνίου στα 1 χιλιόμετρα θα είναι. Δεν θα γράψεις κάτι παραπάνω, αφού δεν μπορώ να το οδηγήσω όπως σου είπα. Λοιπόν, ένα ακόμα βίντεο αναβάθμισης, εδώ στο Phantom Duck, μόλις ξεκίνησε. Phantom Duck, το παπί φάντασμα. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, αφού έκανα αυτό το μεγάλο πρόλογο για να αποσαφηνίσω λίγο το τι συμβαίνει με το πόδι μου και το τι θα δείτε σήμερα στο βίντεο, αλλά και στο μελλοντικό, αμέσως μέλλον, δηλαδή στο μέλλον του καναλιού. Και έτσι ήταν λίγο μεγάλη προφώνηση σήμερα για να πω τελικά αυτό το κλασικό που λέω, ένα ακόμα βίντεο αναβάθμισης, ξεκίνησε και ένα ακόμα επεισόδιο εδώ στο Phantom Duck, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, σήμερα θα σου δείξω πώς να βάλεις ψυγείο λαδιού,
το οποίο είναι πολύ εύκολο. Εδώ μπροστά ακριβώς υπάρχει ένας ανορθωτής. Θα σου δείξω ακριβώς εδώ μέσα. Τώρα είναι και λίγο σκοτεινά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι αυτός ο ανορθωτής. Που εδώ υπάρχουν δύο τρύπες, απάνω και ακριβώς δύο τρύπες, οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται από τον ανορθωτή. Ο ανορθωτής στηρίζεται στις άλλες βίδες που υπάρχουν εδώ. Εδώ δεξιά και αριστερά έχει δύο βίδες. Ενώ ο ανορθωτής εκεί πάνω έχει και δύο τρύπες που δεν χρησιμοποιούνται. Οπότε μπορείς να ξεβιδώσεις αυτό τον ανορθωτή. Τον ανορθωτή, να τον βγάλεις από εκεί τον ανορθωτή και να τον τοποθετήσεις εδώ, να τον μεταφέρεις δηλαδή εδώ στο πλάι τον ανορθωτή από αυτή την πλευρά εδώ στο πλάι, ή να τον μεταφέρεις τον ανορθωτή από την άλλη τη μεριά, γιατί απάνω εδώ στο πλαίσιο, μέσα στο πλαίσιο υπάρχει μια βίδα που μπορείς να βιδώσεις από εδώ ή από εκεί τον ανορθωτή. Θα πάρω και το κινητό. Έχω ανοίξει εδώ με το φακό. Να βάλουμε και το φακό να πάμε κοντά να το δεις. Να το εκεί υπάρχει λοιπόν, βλέπεις μία τρύπα, βίδα τρύπα είναι δηλαδή, από μέσα δηλαδή στο πλαίσιο στο μηχανάκι, όπου εκεί θα μεταφέρεις τον ανορθωτή τάσης από την αριστερή μεριά ή από τη δεξιά, και εκεί μπροστά που θα μείνει το κενό θα τοποθετήσεις ένα ψυγείο λαδιού που θα σου δείξω σε λίγο. Είναι λίγο σκοτεινά. Εδώ πέρα λοιπόν θα βάλεις ένα ψυγείο λαδιού που θα το στερεώσεις αυτήν εδώ την τρύπα εδώ και στην άλλη τρύπα. Εδώ δεν θα υπάρχει ανορθωτής πια και ο χώρος είναι πολύ μεγάλος αφού είναι αερόψυχο και το έχει πολύ μεγάλο χώρο, και θα βάλεις ένα ψυγείο λαδιού. Το ψυγείο λαδιού που θα ψύχεται με τον αέρα δηλαδή από μπροστά θα είναι πολύ απλό, θα είναι ένα ψυγείο έτσι κάθετο εδώ μπροστά στο μηχανάκι και θα έχει μόνο δύο σωλήνες από κάτω, που η μία σωλήνα θα μπει εδώ πάνω στο καπάκι. Θα σου δείξω τώρα λίγο εδώ στο καπάκι το δεξιό του μαλακούτη. Αν πάω κοντά εδώ, στο πάνω μέρος του καπακιού εδώ, ακριβώς εδώ υπάρχει μια flat επιφάνεια που ο κατασκευαστής απλά είναι τυφλό, δεν έχει τίποτα εδώ αυτή η flat επιφάνεια εδώ, αν το δεις. Και εδώ μπορείς να το τρυπήσεις εδώ με ένα τρυπάνι και να κάνεις τρύπα και να τοποθετήσεις ένα σωληνάκι όπου θα είναι και το ψυγείο λαδιού. Εδώ σε αυτή την τρύπα θα φεύγει το λάδι με ένα σωληνάκι και θα πηγαίνει στο ψυγείο λαδιού, και από την άλλη μεριά του ψυγείου λαδιού θα είναι η εξαγωγή του ψυγείου λαδιού και θα βάλεις ένα άλλο σωληνάκι και θα πηγαίνει ακριβώς απάνω στο καπάκι του κινήτρου εδώ, που έχει επάνω στο καπάκι μία τάπα, και θα βιδώσει μέσα το σωληνάκι και από εκεί θα είναι η εξαγωγή του ψυγείου λαδιού που θα ξαναχύνεται το λάδι από πάνω εκεί στα κοκοράκια. Εδώ για να σου δείξω αυτή τη βίδα, σου δείχνω τώρα αυτές εδώ τις φωτογραφίες. Που είναι αυτή η βίδα που σου δείχνω εδώ από φωτογραφία στο μάνιου, αλλά στο καπάκι στο πίσω μέρος. Φαίνεται και σε αυτή τη φωτογραφία πολύ καθαρά που είναι τυφλή. Έχω και μια ακόμα φωτογραφία να στη δείξω. Είναι αυτή η βίδα εδώ που τη βγάζεις και βάζεις το σωληνάκι από το ψυγείο. Και έτσι λοιπόν εδώ είναι λοιπόν αυτή είναι η βίδα εδώ που θα μπαίνει ξανά η εξαγωγή, δηλαδή από το ψυγείο λαδιού, και θα μπαίνει μέσα ξανά στα κοκοράκια και το λάδι θα ξαναστραγγίζει κάτω στον κινητήρα, και μετά η αντλία θα το ξανασπρώχνει να ξαναβγαίνει από εδώ και να ξαναπηγαίνει στο ψυγείο λαδιού. Μην φανταστείς και με πολλή πίεση, απλά από πριν το ψυγείο λαδιού θα το έχει γεμίσει όλο με λάδι, και έτσι το λίγο λαδάκι που θα πηγαίνει πάνω στο ψυγείο από την άλλη μεριά του ψυγείου λαδιού θα ξαναβγαίνει και θα ξαναμπαίνει από πάνω εδώ στο καπάκι, και έτσι θα κυκλοφορεί. Και μπορεί να γίνει σίγουρα αυτό, και πάμε τώρα να σου δείξω μερικά πλάνα να δεις, να καταλάβεις πώς θα τοποθετήσεις ένα ψυγείο λαδιού. Αυτό λοιπόν είναι το ψυγείο λαδιού που μπορείς να παραγγείλεις και να παραλάβεις μαζί με τα σωληνάκια. Και αυτή είναι η ιστοσελίδα από Φιλιππίνες για να το παραγγείλεις, αλλά δεν αποστέλλεται Ελλάδα. Το link το έχω στην περιγραφή του βίντεο και στα σχόλια του βίντεο. Και εδώ σου δείχνω τον ανορθωτή που πρέπει να βγάλεις και να το βάλεις στο πλάι όπως σου είπα. Από την αριστερή μεριά καλύτερα, και να το βιδώσεις στις τρύπες αφού κάνεις πρώτα σπείρωμα στις τρύπες. Και μετά είναι η ώρα του ψυγείου που μπαίνει στη θέση του ανορθωτή. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε τρύπα στο καπάκι του συμπλέχτη και στο καπάκι του κυλίνδρου. Παίρνουμε ένα τρυπάνι και κάνουμε την τρύπα μεγαλύτερη στο καπάκι του κυλίνδρου. Και μετά κάνουμε και μια τρύπα στο καπάκι του συμπλέχτη στο flat σημείο όπως σου είπα. Και μετά φτιάχνουμε και τα σπυρώματα και στις δύο τρύπες, και να τα αποτελέσματα.
και βιδώνουμε τις σωλήνες του ψυγείου λαδιού. Από δεξιά είναι η εξαγωγή από το καπάκι του συμπλέχτη και η εισαγωγή στο ψυγείο. Και από αριστερά είναι η εξαγωγή του ψυγείου και η εισαγωγή στο καπάκι του κυλίνδρου. Αυτό λοιπόν ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάνε ένα μεγάλο like, σπάσε το κουμπί το like, κάνε ένα σχόλιο οπωσδήποτε, κάνε εγγραφή. Σε περιμένω στο επόμενο βίντεο να είσαι εδώ. Θα είναι βίντεο αναβάθμισης για αυτόν τον μήνα. Από τα μέσα του Μαΐου, όπως είπαμε 10 Μαΐου μέχρι και 16 Ιουνίου θα φτιάχνω μόνο βίντεο αναβαθμίσεων, αφού δεν μπορώ να καβαλήσω το μηχανάκι και πάω για χειρουργείο σε μερικές μέρες. 16 του Μαΐου χειρουργούμε, 17 του Μαΐου ξαναέρχομαι σπίτι, αλλά δεν θα μπορώ να οδηγήσω το μηχανάκι μέχρι 16 του Ιουνίου για ένα μήνα. 16 Ιουνίου κανονικά ανεβαίνω ξανά στη μηχανή και μπάνιο, μπορώ να κάνω στη θάλασσα και οτιδήποτε. Και θα συνεχίσουμε δυναμικά τα μοτοβλόγκ και τα ταξίδια τα μακρινά. Θα το φτάσουμε και 1000 χιλιόμετρα τότε, που μια μέρα θέλω να το φτάσω 1000 χιλιόμετρα, αλλά τώρα δεν μπορώ να το οδηγήσω καθόλου. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι βίντεο αναβάθμισης, μάλλον για το ψυγείο του νερού και μετά πώς να προεκτείνουμε πίσω το ψαλίδι να το κάνουμε για dragster το μηχανάκι. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.